Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Αγιασμό, τι κάνετε. Ακούσαμε δηλώσει. Καλώ ήρθατε. Κύριε Αρναγωτόλο, ο κ. Μουρακτήδη είπε μια δήλωση για εσά, με τα σχόλια του κ. Νταλάρα. Έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να σου επιτίθονται. Τι γίνεται, μορφολίε. Καλά. Όλοι μορφολίε. Εμένα είπα τα μορφολίε πριν από την πορεία. Είναι βαρύ ο χαρακτηρισμό αυτό. Καλώ ήρθατε, κύριε Καπαιδιά, να ασχοληθείτε με σοβαρά πράγματα. Ο κ. Λεφάκη έκανε μια πρόβλεψη. Ο κ. Λεφάκη θα δώσετε πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά να δώσετε. Ο Κώστας είναι γλύκα. Φιλάκια πολλά, ο κ. Λεφάκη είναι φανταστικό. Και ο κύριος Λιάγκας. Γεια σας, γεια σας, φλάκια. Ποια ήταν η πρόβλεψη του Κώστα Λεφάκη, δεν το θυμάμαι, το θυμάται κάποιος. Ποια από όλες ήταν. Ότι θα κάνει πρωινή εκπομπή, μάλιστα. Α, μπράβο, ναι. Όταν απέφυγε λοιπόν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να δώσει μια πιο συγκεκριμένη απάντηση στο σχολιασμό του Νίκου Μουρατίδη. Απέφυγε να ανοίξει διάλογο. Και καλά έκανε. Συγχαρητηρίων. Γιατί όταν σε λένε, αν είναι ποτέ δυνατόν, απόβλητο, της τηλεόρασης, γιατί έτσι τον αποκάλεσε. Μπράβο για την ψυχραιμία. Παιδιά, δεν είναι μερικά πράγματα πια. Από το σημείο και μετά, όταν βλέπεις ότι μιλάει ένας άνθρωπος μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές και λέει ένα συγκεκριμένο τρόπο ομιλίας και λόγου. Από ένα σημείο και μετά, άμα δώσεις σημασία, δίνεις και υπόσταση. Και όταν είναι μερικές απόψεις τους πάντες, έτσι. Που είναι κρίμα αυτός ο άνθρωπος με την ιστορία που έχει στο παρελθόν του να μιλάει έτσι. Πια είναι κρίμα. Τόσο απλά, στενάχωρο. Τόσο ακραία. Δεν πρέπει να δώσεις συνέχεια. Θα πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η πορεία της ζωής μας φέρνει κάποιους ανθρώπους δίπλα μας και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τους ζούμε. Παράδειγμα, ο Νίκος Μουρατίδης έχει ζήσει με την Μελίνα Μερκούρη και άλλα μεγάλα πρόσωπα μύθους. Δεν του άξιζαν αυτά. Δεν μας δικαιολογούν αυτά. Όχι, επειδή είχαμε την τύχη γενιά μας. Δεν καταλαβαίνω. Δεν του άξιζαν αυτά που έζησε. Που ζηλεύω εγώ και αντί να γίνει σοφότερος, έγινε. Όσοι έχουμε συναστραφεί ιερά τέρατα, δεν μας δικαιολογεί να λέμε τέτοια τέρατα. Ακριβώς, για άλλα πρόσωπα. Με την κακή έννοια του τέρατος. Δηλαδή, όταν είναι δυνατόν. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω τον τελευταίο καιρό τις δηλώσεις του, όταν βλέπω τίτλους, γιατί έχουμε πάψει να είμαστε φίλοι στα social. Ένας τρόπος να προκαλεί. Όταν βλέπω τους χαρακτηρισμούς προς πρόσωπα δημόσια και αγαπητά, όπως είναι η Χριστίνα Λαμπύρη, όπως είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, δηλαδή, τι λες, ρε φίλε. Η τελευταία ανάρτηση που έκανε στο blog είναι ουσιαστικά επειδή ήταν μηνύσιμα αυτά που είπε, πιστεύω για να λίγο. Ξέρετε κάτι, επειδή παιδιά εντάξει και να φέρετε το όνομα Χριστίνα Λαμπύρη, εγώ ήμουν μαζί τη 10 ολόκληρα χρόνια, έχω ζήσει τα ευαίσθητα χρόνια. Είστε και πολύ φίλοι. Όχι πολύ φίλοι, απλά είμαστε σαν αδέρφια. Έτσι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένας άνθρωπος κάπου εδώ στην Αθήνα που ανά πάση στιγμή, άμα χρειαστώ κάτι, θα είναι δίπλα μου. Μια κυρία με κεφαλαία γράμματα, μια μητέρα με κεφαλαία γράμματα και θέλω να μείνω σε αυτό. Προσωπικά δεδομένα δεν βγάζω στον αέρα. Και δεν αφορούν κανένα. Πάντως, να πω κάτι για τον Νίκο Μουρατίδη. Αφήστε τον στην άκρη. Μην σχολιάζετε, το ευχαριστείτε, το λέει ο ίδιος. Τίποτα.